Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλά, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε κοιμηθεί νομίζω η μισή Ελλάδα καθόλου, πάρα πολλά μπουμπονιτά, πάρα πολύ βροχή, χαμός, εγώ δεν μπορούσα να κλείσω μάτι πραγματικά από τα πάρα πολλά μπουμπονιτά που είχε, φοβόμουν πολύ και το παιδί ήρθε εννοείται στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να καθίσει στο δωμάτιό του, φοβότανε, λογικό. Αφού φοβόμουν εγώ τους κεραυνούς και τα μπουμπούνιτα, δεν φοβάται το παιδί. Οπότε σήμερα δεν πήγαμε και σχολείο, είμαστε και εδώ στο σπίτι. Επικρατεί και ένας πανικός μέσα στο σπίτι, γιατί σήμερα θα είναι η αλλαγή που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο. Αλλά πριν δούμε αυτή την αλλαγή, κάθισα εδώ και είπα έτσι να ξεκινήσουμε το vlog χωρίς να σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα και τα σχετικά. Γιατί μου ήρθε χθες αυτή εδώ η τσαντάρα από Shein. Και θέλω λίγο να σας τα δείξω γιατί σας αρέσει έτσι να παίρνετε ιδέες. Σας αρέσει να αγοράζετε πράγματα από το Shein. Οπότε πάμε να σας τα δείξω. Ένα πολύ κακό με αυτή την παραγγελία είναι ότι άργησε να μου έρθει ένα μήνα. Έκανε να μου έρθει ένα μήνα. Ενώ συνήθως μου έρχονται γύρω στις 10-12 ημέρες. Αυτή η παραγγελία έκανε ένα μήνα να έρθει. Και κάποια από αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα ήθελα γιατί τα έχω πλέον. Τέλος πάντων, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να ακυρώσει νομίζω παραγγελία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γίνονται επιστροφές στο Shein, δεν το ξέρω αυτό. Θέλω να μου πείτε αν το γνωρίζετε. Γιατί δεν έχει τύχει να. Ξέρετε τι γίνεται, είναι τόσο οικονομικά τα πράγματα στο Shein που λες θα μπω τώρα στη διαδικασία για να αλλάξω κάτι που έχει 2 ευρώ, ας πούμε. Εκτός και αν έχεις πάρει κάτι πιο ακριβό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα του Αλέξανδρου για τα ταπεράκια του. Πού του πήρα αυτές εδώ τις φραγιδούλες που είναι για το τοστάκι. Κοιτάξτε τι ωραίες, αλλά έχω τέτοια τώρα και δεν τα χρειαζόμουν, αλλά τέλος πάντων τα είχα παραγγείλει. Του πήρα αυτό εδώ το κουπάτ που είναι σε σχήμα αστεράκι για το τοστάκι. Το είχαν ωραίο και για τα Χριστούγεννα αυτό. Επίσης κάτι άλλο που δεν ήθελα γιατί έχω είναι αυτά εδώ πέρα τα είτε διακοσμητικά για το τάπερ και πήρα και δύο πάνω θυμάμαι, δεν μου έφτασε το ένα. Είτε για να βάζεις καροτάκι, αγκουράκι, το κάνεις σαν καλαμάκι στην ουσία. Πήρα αυτό εδώ το σετ, το οποίο έχει μέσα κουπάτ μικρά με γραμματάκια. Αφήστε να σας δείξω. Τον χαμό έφερα. Κοιτάξτε. Για να του κόβω ας πούμε το καροτάκι, το αγκουράκι και να του βάζω τα γράμματα από το όνομά του. Και πήρα και αυτά εδώ που είναι μικρά στρογγυλά για να μπορώ να του κόβω σε μπουκίτσες στο τοστάκι γιατί τα ταπεράκια μας όπως σας έχω ξαναπεί όπως φεύγουν από το σπίτι επιστρέφουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα του Αλέξανδρου. Αλλά θα παραμείνω σε πράγμα κουζίνας και πήρα, σας έχω δείξει τη συνταγή με το ψωμί που φτιάχνω, το οποίο πρέπει να το δοκιμάσετε όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ ωραίο και πανεύκολο. Και πήρα αυτό εδώ πέρα το γκατζετάκι, το οποίο στην ουσία είναι ξηραφάκι για να κάνει σχέδια στο ψωμί. Και επειδή δεν είχα, να εδώ μέσα είναι το ξηραφάκι του, βλέπετε, κάπως τα μπαίνει, τώρα θα το ψάξω, για να κάνω σχέδια γιατί με το μαχαίρι μου άνοιγε το ψωμί και δεν ήταν έτσι όμορφο. Λοιπόν, πήρα ένα καλσόν. Πουά, γιατί σας έχω πει τι θέλω να κάνω φέτος, έτσι με φούστες και πουά καλσόν και αυτά τα παπούτσια που σας είχα δείξει. Να το. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ καλό βέβαια, γιατί κάνει αυτές τις γραμμούλες ενδιάμεσα και δεν ξέρω αν μου αρέσει. Το δούμε. Πήρε το μεγαλύτερο νούμερο, γιατί είμαι αρκετά ψηλή και φοβήθηκα μήπως δεν μου κάνει στο μάκρος. Έχω πάρει αυτοκολλητάκια. Πήρα αυτοκόλλητα για το καινούριο μου το ημερολόγιο, το οποίο από μέρα σε μέρα θα έρθει. Είναι το ημερολόγιο που σας έχω πει ότι παραγγέλνω από Daphne's Diary. Πάρα πολύ ωραίο ημερολόγιο, αλλά τα μεταφορικά είναι στο Θεό. 27 ευρώ πλήρωσα φέτος για τα μεταφορικά. Πιο πολύ και από ότι το ημερολόγιο. Έχει χάρη που μου αρέσει. Λοιπόν, και πήρα αυτά τα αυτοκόλλητα, τα οποία έχει και για Λονδίνο και για Παρίσι και άλλα έτσι διάφορα θέματα μέσα. Πήρα και αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα, τα οποία είναι έτσι vintage. Βλέπετε τα σχεδία και τι ωραία που είναι. Και πήρα και κάποια άλλα. Εδώ αυτοκόλλητα. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτοκόλλητα. Και πολύ πολύ οικονομικά, κοιτάξτε, έτσι έχει διάφορα σχεδιάκια. Έχει την πένα με το μελάνι, έχει κλειδί, έχει αυτό εδώ, πολύ μου αρέσουνε. Ξέρετε αυτά, έχει διάφορα πράγματα για τις κοπέλες που φτιάχνουν, θα το έχετε δει στο TikTok όπως έχετε, έχουν τετράδια και φτιάχνουν σελίδες με ένα θέμα ας πούμε και έχει αυτοκόλλητα έτσι με θέματα. Μετά σε αυτοκόλλητα νυχιών πήρα αυτά εδώ, τα αυτοκολλητάκια νυχιών. Και πήρετε κάτι σαν αποξηραμένα λουλουδάκια. Πού τα καλέ. Να το το ένα. Πού είναι το άλλο. Α, να το. Καθίστε να σας ανοίξω ναι, για να το δείτε. Πήρα κάποια σαν αποξηραμένα λουλουδάκια. Για να τα
Βάζουμε έτσι μικρά μικρά κομματάκια στα νύχια. Τα βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω θα είναι. Πήρα ένα σετ που έχει, πώς το λένε αυτό, πενσάκι και άλλα διάφορα πράγματα, γιατί είμαι δυστυχώς στα πόδια, τα νύχια των ποδιών μου μου μπαίνουν μέσα στο δέρμα και υποφέρω, οπότε χρειαζόμουν τέτοια εργαλεία για να μπορώ και μόνη μου έτσι λίγο να πειραματίζομαι και να τα φτιάχνω. Πήρα αυτά τα αυτοκολλητάκια που είναι για το στήθος, πάνθυνα τα έχετε διαστοσύν, και κρατάνε όλο το καλοκαίρι, το έβγαλα με αυτά εδώ και δεν πήγαιναν πουθενά. Πήρα μία θήκη για το beauty blender μου, πήρα μαύρη για να μην λερώνεται, και πήρα και αυτή εδώ πέρα την θήκη σιλικόνης, γιατί η άλλη πλαστική που είναι σαν αυγουλάκι, δεν ξέρω αν τη θυμάστε που είχα πάρει πριν κάποιους μήνες, μια διάφανη, έσπασε πάρα πολύ γρήγορα. Και πήρα 4 στέκες, γιατί με έχει πιάσει μια μανία με τις στέκες, σας το είπα. Πήρα αυτή εδώ πέρα για τα Χριστούγεννα, είναι μπορντό, είναι πολύ ωραία από κοντά, εδώ πέρα δεν φαίνεται ωραίο το χρώμα της, καμία σχέση, από κοντά είναι πανέμορφη. Και πήρα και ένα σετ με στεκούλες. Είχε μέσα αυτές τις 4. Εγώ ήθελα τη μαύρη και τη ροζ, αλλά αναγκαστικά πρέπει να πάρω και τις υπόλοιπες. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και η ροζ είναι πολύ ωραία. Πάλι αδικείται το χρώμα της, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο ωραία από κοντά. Εδώ φαίνεται έτσι πιο φωσφοριζέ, ίσως κάτι, δεν ξέρω. Και η ταμπά είναι έτσι. Τώρα η ταμπά εκεί φαίνεται πιο ωραία και από κοντά δεν είναι τόσο ωραία. Δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων. Και το καλύτερο το άφησα για το τέλος, διότι πήρα ένα σετ με εργαλειάκια για DIY κατασκευές, εδώ πέρα πενσάκια, τσιμπιδάκια κλπ. Γιατί ξεκινάω DIY κατασκευή. Δεν έχω κάνει ποτέ, έψαχνα στην Ελλάδα πάρα πολύ καιρό να πάρω, αλλά έψαχνα κάτι οικονομικό, γιατί ήθελα να δω αν θα μου αρέσει η διαδικασία του DIY, γιατί είναι πολύ ψηλό δουλειά και φοβάμαι μην μου σπάσουν τα νεύρα και μπορεί να έχω πληρώσει για μια DIY τέτοια κατασκευή 50 ευρώ και δεν ήθελα. Και τυχαία μια μέρα στο Facebook μου έβγαλε μια χορηγούμενη από Shein και μου έβγαλε αυτές εδώ πέρα τις κατασκευές. Εγώ επέλεξα αυτή εδώ. Κοιτάξτε, είναι σαν μπιστρό, σαν ζαχαροπλαστείο, έτσι τύπου παριζιάνικο και τέτοια, και μέσα σου έχει όλα τα εργαλειάκια που χρειάζεσαι, ό,τι χρειάζεσαι δηλαδή, για να το φτιάξεις. Εν τω μεταξύ βλέπω και καλώδιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα χρειαστώ και τη βοήθεια του κανάκι. Γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να καταφέρω με καλώδια να ασχοληθώ. Δεν νομίζω. Οπότε αυτό πήρα να το φτιάξω, παιδί, είχε 9 ευρώ. Τίποτα. Αν, και ξέρετε, τι έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, επειδή έχουμε έναν εκτυπωτή στο σπίτι πλέον, δεν είχαμε τόσο καιρό εκτυπωτή, και εκτυπώνω αυτές τις σελίδες που κάθισε και τις χρωματίζεις, και βλέπω ότι αυτές οι ψηλοδουλειές με χαλαρώνουν. Οπότε είπα να δοκιμάσω και κάτι τέτοιο, ειδικά τις ημέρες που έχω στρες όπως τώρα. Πάρα πολύ στρες. Ακόμα αυτά που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο δεν έχουν όλα μπει στη θέση τους. Τέλος πάντων, ελπίζω να μπουν γρήγορα. Και έτσι είπα μήπως αρχίζω να ψηλοασχολούμαι με αυτό το πράγμα και λίγο με βοηθήσει. Λοιπόν, πολλή ώρα μιλήσαμε για τα προϊόντα εδώ του Shein. Έλατε να σας δείξω τι επικρατεί εδώ μέσα τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι εδώ πέρα είχε, πέρα από το Wrangler του Αλέξανδρου, είχε έναν καναπέ. Είχε έναν καναπέ ο οποίος πλέον έχει πάει εδώ, ακριβώς μπροστά από το In Cuisine. Γιατί σε λίγες ώρες περιμένουμε το νέο μας καναπέ και έχουμε μεταφέρει αυτόν για να μπει ο καινούριος, να βάλουμε στον αποθηκευτικό χώρο όλα τα πράγματα που έχουμε στον παλιό τον καναπέ και να κατεβάσουμε τον άλλο τον καναπέ κάτω τον παλιό. Οπότε σήμερα αυτό θα είναι το θέμα του βίντεο. Ο νέος μας καναπές που τον περιμένω πραγματικά όχι πώς και πώς. Ήθελα εδώ και καιρό να αλλάξουμε τον παλιό μας τον καναπέ, αλλά έλεγα άστο λίγο ακόμα να μεγαλώσει ο Αλέξανδρος, άστο λίγο ακόμα να μεγαλώσει ο Αλέξανδρος. Αλλά τώρα έφτασε στο αμήν του, γιατί χάλασε και κάποια ελαττηριάκια που έχει βγήκανε προς τα έξω. Οπότε έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε νέο καναπέ. Εν τω μεταξύ θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει γρήγορα ο καναπές, γιατί μου είπαν 12 με 6 και τους ζήτησαν γίνεται να έρθει μέχρι τις 4. Γιατί στις 5.30 έχουμε οφθαλμίατρο για τον Αλέξανδρο να κάνουμε έτσι ένα τσεκ στα μάτια του. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει νωρίς. Θέλω να πιστεύω. Θα τα δούμε όλα παρέα. Και αυτό θα ήθελα να δούμε παρέα. Θέλω να δω αν σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι θα έχω λίγο χρόνο να κοιμηθεί ο μικρός. Μήπως λίγο αρχίζω να ασχολούμαι. Δεν είμαι άνθρωπος της ψηλοδουλειάς εγώ καθόλου. Αλλά θα προσπαθήσω. Thank you.
πληθήκανε εδώ, είναι πανέτοιμα να στεγνώσουμε. Άντε τώρα πλύντα αυτά ένα-ένα, δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Αυτά τα μικρά ειδικά ήταν τα χειρότερα, αυτά εδώ δεν πλένονται καθόλου εύκολα. Τέλος πάντων, τα έχω έτοιμα για τα ταπεράκια μας. Αυτό εδώ δεν έχω καταφέρει να σας πω πώς φτιάχνετε. Δεν έχω καταφέρει πώς μπαίνει το ξηραφάκι εδώ. Θα το δείξω μετά στον άντρα μου που θα έρθει να δω. Εκείνο σίγουρα θα τα καταφέρει. Εγώ προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Αυτό είναι για το ψωμί που σας έλεγα. Και έχει και τη φυκούλα του μαζί, κοιτάξτε. Πάρα πολύ ωραίο να έχω για τα ψωμάκια που είναι πιο λεπτό το ξηραφάκι. Οπότε θα τα κόβει και πιο σωστά θεωρητικά και δεν θα μου ανοίγει το ψωμί. Έβαλα και τη νέα μου τη στεκούλα για να τις δείτε κι εσείς πώς φαίνεται. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι στέκες αυτές που κάνουν τις ούρες εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφες. Επίσης θέλω να σας πω ότι πάλι τυχαίνει να με βλέπετε με την ίδια πιτζάμα. Έχω τρεις καλοκαιρινές πιτζάμες, δεν έχω και πάρα πολλά, μην νομίζετε, από ρούχα και τέτοια. Έχω τρεις καλοκαιρινές πιτζάμες, αλλά αυτή εδώ τυχαίνει στα τρία τελευταία βίντεο να τυχαίνει να τη φοράω. Δεν είναι ότι την επιλέγω επίτηδες, τυχαίνει να τη φοράω. Τι βλέπεις εκεί? Πριν συνεχίσω να σας πω τα νέα περί του καναπέ, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί στο τελευταίο μου βίντεο σας ζήτησα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορέσω επιτέλους να φτάσω τους 100.000 συνδρομητές και να πάρω το πινακάκι για πάνω από το γραφείο. Μου λείπουν άλλοι 300 περίπου, οπότε please σας παρακαλώ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, βοηθήστε με και κάντε μια εγγραφή για να φτάσω τους 100.000 και να πάρω το πινακάκι να το βάλουμε πάνω από το νέο μου γραφείο, γιατί έχω έναν τοίχο πάνω από το νέο γραφείο που είναι κενός και δεν ήξερα τι να βάλω και μου ήρθε μια αναλαμπή και λέω να τι θα του ζητήσω αυτή τη χάρη. Οπότε μόνο με τη βοήθειά σας μπορώ να το καταφέρω αυτό. Αν μπορείτε και δεν έχετε κάνει εγγραφή, αν θέλετε πατήστε το κουμπάκι της εγγραφής. Και τι έγινε τώρα με τον καναπέ? Κανονικά ο καναπές μέχρι αυτή την ώρα θα έπρεπε να έχει έρθει. Εγώ πήρα το κατάστημα και τους ενημέρωσα, επειδή έχουμε οφθαλμίατρο σήμερα, αν γίνεται να μας έρθει ο καναπές πριν τις 4. Και ο οδηγός της μεταφορικής διάβασε μετά τις 4. Η ώρα έχει πάει 3. Μου είχαν πει ότι θα με πάρουν μια ώρα πριν να μου πούνε ότι είναι στον δρόμο και έρχονται. Και παίρνω τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο οδηγός έχει διαβάσει λάθος. Τέλος πάντων, μιλήσαμε, κάπως καταφέραμε και τα βρήκαμε και μου είπε ότι μπορεί να καταφέρει να είναι εδώ μέχρι τις 4.30. Του είπα ότι οριακά, γιατί μου είπε ότι θέλει μόνο 10 λεπτά για να ανεβάσουν τον καναπέ και να τον στήσουν. Εγώ του είπα ότι είμαστε οριακά και θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Αλλιώς θα πρέπει ο ένας μας να καθίσει σπίτι για τον καναπέ, ο άλλος να φύγει να πάει οφθαλμίατρο. Όχι ότι πειράζει, αλλά οκ, okay, προτιμούσα να είμαστε μαζί στο γιατρό. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα. Άντε να δούμε, εγώ έχω σκουπίσει εδώ, έχω σφουγγαρίσει, τα έχω όλα έτοιμα και περιμένω να έρθει ο καναπές. Ορίστε η πρώτη εικόνα, ήρθε ο καναπές, μετά από αρκετή καθυστέρηση, τελικά δεν ήρθανε ούτε στις 4.30 που μου είπανε, τέλος πάντων. Και τον φτιάξανε έτσι λίγο, τώρα καθαρίζουμε μέσα γιατί είχε κάποια, αχ πώς τα λένε αυτά από το ξύλο, καταλάβατε εσείς αυτά τα κομματάκια. Και νάτος. Πάει μέχρι μπόλικο. Τώρα θα σας τον δείξω και μετά να τον έχουμε φτιάξει, γιατί τώρα έτσι τον έχουμε ανοίξει να καθαρίσει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάμα. Το θυμόμουν πιο σκούρο. Εκτός και αν φταίει, επειδή στο δείγμα φαίνονται όλα πιο σκούρα. Μάμα. Και τώρα που είναι σε πιο μεγάλη επιφάνεια φαίνεται πιο, πώς το λένε, ανοιχτό ίσως, δεν ξέρω. Εδώ είναι και τα μαξιλαράκια. Κανονικά ο καναπές ερχόταν με 2, εμείς είπαμε για 4 και δεν ξέρω τώρα αν θα χρειαστεί και παραπάνω κάτι, αλλά νομίζω θα είναι ok να μην έχουμε και κάτω μαξιλάρια, γιατί σίγουρα ο Αλέξανδρος θα τα πετάει στο πάτωμα αυτά τώρα. Και έχουμε ήδη και μαξιλάρια πλάτης τώρα, ενώ πριν δεν είχαμε, ήταν ενιαίος ο καναπές. Οπότε σύν αυτά, νομίζω το έχω δει το μέλλον μου με τα μαξιλάρια, τι θα γίνεται. Ο καναπές είναι πανέτοιμος, μου αρέσει πάρα πολύ και το είχα άγχος. Θα σας το δείξω στα επόμενα πλάνα, θέλω να ξημερώσει για να τον δείτε καλά με φως, γιατί τώρα έχει σκοτεινιάσει και φαίνεται πολύ διαφορετικά από ό,τι φαίνονταν πριν και είναι κρίμα. Θέλω να σας τον δείξω έτσι όπως είναι και να σας πω και περισσότερες πληροφορίες και πώς τον διαλέξαμε και τι κάναμε και. Ήρθε η παραγγελία μας από Mac, ήρθε το crispy bacon μου. Θα καθίσουμε λίγο να χαλαρώσουμε, να φάμε Mac, να πέσει ο Αλέξανδρος να κοιμηθεί, ο οποίος είναι ξύπνιος από τις 6 ώρα λόγω των μπουμπουνιτών, και να δω αν έχω κέφι, γιατί περιμένω και περίοδο μέσα σε όλα, να καθίσω να δω το DIY μου, αν μπορέσει λίγο να αρχίζω να ψήλω, ασχολούμαι, να δω πώς είναι, γιατί ανυπομονώ, το βλέπω και στην γωνία και ανυπομονώ. Και τώρα στα επόμενα πλάνα θα σας δείξω για τον καναπέ, ο οποίος
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίος και το χρώμα βγήκε τέλειο. Και νόμιζα ότι ήταν σκουρότερο, αλλά όχι, δεν είναι σκουρότερο. Έχει ταιριάξει τέλεια με τα στόρια, με το πλακάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire s'il manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île. Vie indocile, la nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir. Και όπως βλέπετε έχει ξημερώσει. Τώρα που φαίνεται καλά ο καναπές και το χρώμα του σωστά, γιατί χθες φαινόταν κατάμαυρος, ενώ δεν είναι. Ήρθε η ώρα να σας δείξω το νέο μας καναπέ. Λοιπόν, αυτόν εδώ επιλέξαμε. Είναι από Factory Sofa για όσους ενδιαφέρονται. Τον αλλάξαμε όμως, εμείς τον τροποποιήσαμε. Είναι ο καναπές Μύκονος. Εμείς βάλαμε αποθηκευτικό χώρο και τον κάναμε λίγο πιο ψηλό και βάλαμε πλάτη σε όλη την επιφάνεια του καναπέ. Αυτό είναι σκαμπουδάκι, το οποίο είναι αποσπόμενο, φεύγει και μπορείς να το φέρεις πιο εδώ, αν έχεις κόσμο και θες να είναι πιο εδώ, ή να είναι εκεί η συνέχεια του. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο ήθελα όταν θα αλλάζαμε καναπέ. Βέβαια το είχαμε σαν πιο μακρινό όνειρο, άσχετα τώρα που μας έτυχε πιο ξαφνικά επειδή χάλασε ο προηγούμενος ο καναπές. Ήθελα ένα σκαμπό το οποίο να ενώνεται με τον καναπέ για να μπορούμε να το τραβάμε και να κάθονται δύο άτομα και να κερδίζουμε χώρο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται και αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ταιριάξει τέλεια με το σπίτι, με τα στόρια, με τα πλακάκια κάτω που είναι ανοιχτό γκρι. Και κάνει αυτό το περίεργο το γκρι, το οποίο σε κάθε φάση της ημέρας το βλέπεις και άλλο χρώμα, δηλαδή τώρα φαίνεται γκρι μπλε. Εχθές φαινόταν γκρι καθαρό, γκρι σκούρο, το βράδυ, το απόγευμα αυτό, το βράδυ φαινόταν κατάμαυρος, δηλαδή σαν να αλλάζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Και εσείς εδώ τώρα το βλέπετε πολύ πιο ανοιχτόχρωμο από ό,τι είναι, δεν είναι τόσο ανοιχτόχρωμο. Επιλέξαμε να είναι στο ίδιο χρώμα, μας είπε η κοπέλα αν θέλουμε να έχουμε διαφορετικό χρώμα για να κάνει αντίθεση, αλλά να σας πω την αλήθεια πιο πολύ μου αρέσει να υπάρχει μια ομοιομορφία. Και ορίστε εδώ από πίσω, βλέπετε, έχει σε όλο τον καναπέ γύρω γύρω πλάτη και τα μαξιλάρια του. Αυτό το ήθελα οπωσδήποτε, γιατί στον προηγούμενο τον καναπέ είχε πλάτη μόνο από την από εδώ πλευρά και από εδώ δεν είχε, και όποιος καθόταν εκεί κουραζόταν η πλάτη του πάρα πολύ, ενώ τώρα θα μπορεί να κάθεται και όποιος θέλει μπορεί να καθίσει και στο σκαμπουδάκι. Εμείς αυτές τις τροποποιήσεις κάναμε. Έχω την εντύπωση ότι κάτι πειράξαμε και στον μπράτσο, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Έχω την εντύπωση ότι. Τώρα θα σας πω ψέματα. Δεν θέλω να σας πω ψέματα, αλλά έτσι νομίζω. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα αν χωράει από κάτω Swiffer. Αυτό θα είναι, νομίζω, το πιο. Αν χωράει από κάτω Swiffer, για μένα θα είναι το πιο ιδανικό. Γιατί ξέρετε, όσοι έχετε παιδιά και έχετε καναπέδες χαμηλούς, όταν κάνετε τη γενική και τραβάτε τους καναπέδες, το τι βρίσκεται από κάτω. Εγώ όλα τα παιχνίδια του Αλέξανδρου, εχθές που τραβήξαμε τον παλιό τον καναπέ, ήταν κάτω από τον καναπέ ό,τι είχε χάσει. Το είχαμε βρει εκεί, το βρήκαμε από εκεί κάτω. Γράψτε μου πώς σας φαίνεται και αν σας αρέσει. Εγώ ήθελα πάρα πολύ καναπέ που να έχει σκαμπουδάκι και μαξιλάρια χωριστά, να μην είναι ενιαίος δηλαδή. Απλά ο προηγούμενος ήταν καναπές κρεβάτι, δεν ήταν σκέτο καναπές. Ποτέ δεν τον χρησιμοποιήσαμε σαν κρεβάτι. Βέβαια μπορείς και εδώ να ξαπλώσεις αν αφαιρέσεις τα μαξιλάρια. Αλλά δεν έχει τύχει ποτέ τώρα, δεν ξέρω αν αργότερα χρειαστεί, αλλά νομίζω ότι αν βγουν τα μαξιλάρια θα είναι μια χαρά. Γενικότερα όταν ψάχναμε για καναπέ, κοιτάξαμε σε διάφορα καταστήματα και αποφασίσαμε να πάρουμε από Factory Sofa, γιατί ήταν η μοναδική εταιρεία που μπορούσαμε να καθίσουμε
και να καταλάβουμε το πόσο σκληρός είναι ένας καναπές με αποθηκευτικό χώρο. Σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα που πηγαίναμε μας λέγανε στο περίπου, ενώ εκεί υπήρχε τρόπος να πάρεις το μαλακό, το μαξιλάρι που εμείς επιλέξαμε, να το βάλεις σε... πώς το λένε, σε καναπέ που είχε εκεί πέρα αποθηκευτικό χώρο και μπορούσαμε να δούμε τη σκληρότητα. Γιατί ένας καναπές που είχε αποθηκευτικό χώρο είναι πιο σκληρός από έναν καναπέ που δεν έχει αποθηκευτικό χώρο. Και εγώ ήθελα πριν τον πάρουμε να έχουμε την αίσθηση, να είμαστε σίγουροι για το τι παίρνουμε. Και επειδή μόνο εκεί μας δίνανε τη δυνατότητα, αποφασίσαμε να το πάρουμε εκεί για να ξέρουμε 100% πόσο αναπαυτικός ή όχι θα είναι ο καναπές. Συγγνώμη που με βλέπετε σε αυτή εδώ την κατάσταση, θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί είμαι έτσι. Αλλά μόλις χτύπησε ο κουρίρ και ήρθε το ημερολόγιο, παιδιά. Ήρθε το ημερολόγιο επιτέλους, οπότε θα τα ανοίξουμε παρεούλα. Να το ημερολογιάκι μου για το 2024 έφτασε. Εντάξει, παιδιά, είναι από τα πιο ωραία ημερολόγια. Απλά το θέμα είναι ότι δεν το βρίσκεις πουθενά στην Ελλάδα και πρέπει να το παραγγέλνεις, νομίζω από Ολλανδία έρχεται, αν δεν κάνω λάθος. Από Ολλανδία, ναι. Και επειδή τα μεταφορικά είναι στο Θεό, δηλαδή κάνει το ημερολόγιο από μόνο του 24 ευρώ και πλήρωσα 27 ευρώ μεταφορικά. Πάρα πολλά. Αλλά είναι πανέμορφο, είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται πολλά. Πολλά. Εγώ παίρνω και αυτοκόλλητα. Έχει μέσα και κάποια αυτοκόλλητα, αν φέτος έχει αυτά εδώ, ας πούμε. Έχει διάφορα πράγματα να κάνεις. Στο ενδιάμεσο έχει καρτούλες. Κάπου έχει και τις άλλες χρονιές τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω το φετινό αν έχει. Έχει να ζωγραφίζεις. Αυτά τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που και καλά σε χαλαρώνουν, όπως λέγονται, κάπως λέγονται. Πού είναι, δεν έχει φέτος. Τέλος πάντων, μπορεί και να έχει τώρα και να μην το βλέπω. Και αυτό λοιπόν είναι το ημερολόγιο που ήρθε για το 2024. Και πάμε λίγο και από εδώ τώρα να σας δείξω τι έχω φτιάξει. Λοιπόν, πάει πάρα πολύ καλά, είναι πανδύσκολο. Θέλει υπομονή, βασικά δεν είναι δύσκολο, θέλει υπομονή χρόνο. Λοιπόν, έχω φτιάξει ήδη εδώ πέρα τον πάγκο. Έχω φτιάξει και το γύρω-γύρω. Δείτε το. Έχει αρχίσει και παίρνει έτσι μια μορφή. Αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Δεν το περίμενα ότι θέλει τόσο πολύ. Αλλά μόνο και αυτό που έχω κάνει, είμαι πολύ ικανοποιημένη για τον εαυτό μου. Γιατί γενικότερα η υπομονή μου, παιδιά, δεν θυμίζομαι για την υπομονή μου. Και έτσι έχω καταχαρεί. Τώρα έμεινα εδώ. Αλλά επειδή δεν είμαι στα καλά μου, σταμάτησα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να πάτε στο γυναικολόγο σας όσες πονάτε με την περίοδο, όσες έχετε πραγματικό πόνο και θέμα με τον πόνο περίοδου, όπως εγώ καλή ώρα, και να σας έχει προτείνει το μαγνήσιο. Τέλος πάντων, εγώ όσες φορές δοκίμασα, επειδή μου πρότεινε ο γυναικολόγος να πάρω μαγνήσιο, να παίρνω συστηματικά μαγνήσιο για να ηρεμήσω τους πόνους περίοδου, πονάω χειρότερα. Μη με ρωτήσετε πώς γίνεται. Αυτό σας έχω πει ότι έχω το μαγνήτη και μου συμβαίνουν όλα αυτά που δεν πρέπει να μου συμβαίνουν. Και στο προηγούμενο βίντεο, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι πονάνε πάρα πολύ τα δάχτυλά μου, τα χέρια μου. Έτσι νιώθω ότι υπάρχει ένα θέμα με τον πόνο. Και αναγκάστηκα να πάρω για λίγες μέρες μαγνήσιο και με έχει τσακίσει η περίοδος. Μου άργησε και 2 μέρες, που όταν μου αργεί πονώ ακόμα περισσότερο. Και έχω και αυτό. Και φανταστείτε, έχω πάρει Βολταρέν που είναι το μοναδικό πράγμα που με πιάνει. Και περίμενα πώς και πώς να περάσουν λίγες ώρες για να χτυπήσω και 2 ντεπονάκια. Και θέλω να πιστεύω ότι τώρα τα ντεπονάκια θα με πιάσουν, γιατί δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Τώρα που ήμουν όρθια μπροστά από τον καναπέ για να σας τον δείξω, τα πόδια μου με στηρίζανε με το ζόρι. Γενικότερα ένα κλίμα, δεν ξέρω. Ευτυχώς μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι τα βίντεό μου σας ηρεμούν και ότι σας αρέσουν τα βίντεό μου και ότι χαλαρώνετε. Δεν θέλω να σας μεταφέρω στρες και άγχος και τέτοια πράγματα, ούτε καν δεν θέλω. Θέλω πραγματικά να διασκεδάζετε και να περνάτε ωραία στα βίντεό μου και να σας χαλαρώνω. Όταν μου στέλνετε ότι τα βίντεό σου με χαλαρώνουν, δεν φαντάζεστε πώς χαλαρώνω εγώ ίδια. Τέλος πάντων, και είμαι τώρα από το πρωί. Ευτυχώς σήμερα είναι ο Κανάκης στο σπίτι και έχει τον Αλέξανδρο και μπορεί να τον πάει και λογοθεραπεία, γιατί σήμερα είναι η σειρά μου να τον πάω λογοθεραπεία κανονικά. Κανονικά είναι η μέρα που δεν μπορεί σήμερα ο άντρας μου να τον πάει λογοθεραπεία, αλλά πρέπει να τον πάω εγώ. Και ευτυχώς για καλή μου τύχη θα είναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να περπατήσω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Λοιπόν, αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω. Ελπίζω να έχει γεμίσει αυτό το βίντεο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να τραβήξω και πάρα πολλά πλάνα, γιατί η κατάσταση είναι έτσι λίγο, ήταν λίγο περίεργη αυτές τις μέρες που μπορούσα να γυρίσω βίντεο. Και σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Φίλα και πολλά. Γεια σας.